εξαγώνια παράσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 11 και 12 Ιουλίου που είναι η σύλλογος κορυφής του ΝΑΤΟ να λάβουν την πολυπόθητη για αυτούς πρόσκληση για ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. 11 και 12 Ιουλίου βλέπουμε Ζάεφ και Τσίπρα εμείς προχωρούν στην εξέδρα αυτή που έχει στηθεί και προφανώς είναι μια εξέδρα η οποία στήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Και ο κύριος Ζάεφ χωρίς γραβάτα. Κύριος Ζάεφ με γραβάτα έφυγε, όπως επισημαίνει και η Βουλή και η Χαγιά. Με γραβάτα έφυγε από εκεί, χωρίς γραβάτα γύρισε. Υποχωρήστηκε. Άλλη μια υποχώρηση. Από ό,τι είδα, είναι όντως, όπως μας είπε ο Νίκος Φραγκόπουλος, είναι ένα κατοίκητο πια χωριό. Τελευταίοι κάτοικοι, λέει, καταγράφηκαν στην απογραφή του 1981. Και νομίζω επειδή αναφέρεται παρόλα αυτά ως τουριστικός προορισμός σε κάποιους οδηγούς, δείχνει ακριβώς και για αυτούς τις δυνατότητες που θα έχουν αυτό τουριστικά να αναπτυχθούν. Είναι τεράστια αλλαγή του τοπίου. Μια περιοχή που από ό,τι φαίνεται εγώ δεν το βλέπουμε. Και μου έκανε εντύπωση όταν είπε ο Νίκος Φραγκόπουλος. Και προφανώς γι' αυτό το επέλεξαν κιόλας να γίνει εκεί αποβίβαση, γιατί είναι πιο εύκολο προφανώς. Δεν υπάρχει άλλο κοντά να περάσουν απέναντι. Και σαφέστατα πιο ελεγχόμενο με τη συνθήκη που περιέγραψε και ο Νίκος. Λοιπόν, αυτό που είναι, χαιρετάμε τώρα τους δημοσιογράφους και ας την πολιτική. Υπάρχουν τέσσερις σημείες, μία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Μοντέλης Μακεδονίας, μία της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε και την αναμνηστική. Αυτή την ώρα γίνεται η αναμνηστική φωτογραφία. Θα κάνουν ένα πολύ μικρό περίπατο, 20 περίπου μέτρα, μέχρι κάποιες παρκούλες που υπάρχουν εδώ. Υπάρχει και ένα. Αυτό που βλέπω, που παρατηρώ, είναι και ένα μικρό δέντρο ελιάς, ο οποίος συμβολίζει την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Είναι ακριβώς δίπλα της. Δέντρο ελιάς προσφύτευση ή δέντρο ελιάς το οποίο βρέθηκε τη γη δίπλα τους. Θα το δούμε τώρα. Αυτό θα κάνουμε ένα. Έχουμε μια σύντομη συνομιλία. Θα υπάρξει και μια δήλωση της επικεφαλής της της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Φεντερίκα Μογκερίνη. Αυτό προβλεπότανε να γίνει εδώ η δήλωση, προκειμένου να λάβει και εδώ σημασία το όλο γεγονός. Εντάξει, η συνομιλία πάντως αυτή είναι για τις ανάγκες των τηλεοπτικών συνεργείων. Έτσι κι αλλιώς έχουν δαπανίσει τόσες ώρες το τελευταίο διάστημα τηλεφωνικά. Είμαστε όλοι πάντως πολύ περίεργοι να ακούγαμε τι λένε οι δύο πρωθυπουργοί. Δεν ξέρω αν ο αέρας και οι μηχανές το απαγόρευσαν, λειτουργούσαν απαγορευτικά επ' αυτού, αλλά είχαν ικανό χρονικό διάστημα επίσης και στο σκάφος. Ταξιδεύοντας προς το Τέσεβο από τους ψαράδες για να έχουν μία συνομιλία. Βεβαίως εδώ είναι οι δυο τους. Υπήρχε και το φόντο μίας βάρκας για την ιστορία, να πούμε τουλάχιστον στην ελληνική πλευρά και στον Άγιο Αχίλιο, στους ψαράδες. Οι παραδοσιακές βάρκες των ψαράδων λέγονται πλάβες. Δεν ξέρω αν αντιστοίχως και από την άλλη πλευρά της λίμνης, εκεί στο Τέσοβο, αναφέρονται έτσι. Εκεί, εδώ δεν είδαμε καμία βάρκα πάντως. Είναι στο φόντο από πίσω, εκεί υπήρχε μια βάρκα. Στην άλλη πλευρά. Αναποδογυρισμένη. Ναι, ναι. Μέσα στην. Πάντως είναι το ίδιο σκαρί με αυτές που έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά. Ναι, προφανώς είναι αυτές οι λιμνίσιες. Ναι. Και τόσο λίμνη, γιατί το βάθος είναι αρκετό. Εντάξει, όσο βλέπουμε εμείς την εικόνα αυτή με τους δύο πρωθυπουργούς, η υπόλοιπη αντιπροσωπεία έχει μεταβεί ήδη στην τέντα. Νίκο, οι δύο πρωθυπουργοί είναι ακριβώς πίσω από τις αντιπροσωπείες, είναι μόνοι τους και έχουν ένα σύντομο διάλογο. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει θέση δηλαδή στο σημείο που θα δοθεί συνέντευξη, η ομιλία τέλος πάντων, το μήνυμα το οποίο θα απευθύνει η κυρία Μογκερίνη, έτσι. Ναι, θα κάνει μια σύντομη δήλωση από ό,τι ενημερωθήκαμε. Πίσω τους, δεν ξέρω αν έχετε οπτική, αν φαίνεται από τις κάμερες, όχι, ακριβώς πίσω τους, σε απόσταση 5 μέτρα πίσω τους, είναι οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, οι οποίοι έχουν μια σύντομη συνομιλία. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο σκέλος της. Προσεγγίζουν και οι πρωθυπουργοίες του τελετουργικού. Προς τους υπόλοιπους εδώ, δεν ξέρω ακριβώς από πίσω τους βρίσκονται.
Το πρόγραμμα έχει πάει αρκετά πίσω τελικώς. Ήταν μεγαλύτερη και η. Είναι μια καλή ώρα για φαγητό. Θα ήταν νωρίς να φάνε από τις 12. Είναι μια καλή ώρα για φαγητό. Ο χρόνος ο οποίος απαιτήθηκε για τη μετάβαση προς το Τέσεβο επίσης από αυτόν που είχαν αρχικά ανακοινώσει. Και βλέπουμε να δεσπόζουν βεβαίως η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Now we are family. Λοιπόν, οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Now we are family. Είμαστε μια οικογένεια πλέον. Η δικαιολογία και το τίτλο της φωτογραφίας. Και καλούν όλη την αντιπροσωπεία να πλαισιώσει για να μπει στο κάδρο. Μην ξεχνάμε εδώ που θα πούμε για την αντιπροσωπεία να πούμε ότι αυτή η συμφωνία έγινε εφικτή μια πολύ σκληρή δουλειά των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Είναι μια δουλειά που πρέβης και ο κ. Βασιλάκης και άλλοι πρέβης και ο Γενικός Γραμματέας τώρα του Υπουργείου και ο κ. Παρχευόπουλος και άλλοι είχαν πάρει μέρος και είναι πραγματικά ένα έργο των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Δεν υπάρχει συμφωνία ιστορικά, όπου και να έχει κοιτάξει κανείς Σωτήρη ανά τον κόσμο. Όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία η οποία να έχει κλειστεί, η οποία να ξεκινάει και να τελειώνει στις ηγεσίες. Όχι, δεν μιλώ μόνο για τις ηγεσίες, μιλώ γιατί πολλές φορές έχουν επισέλθει μέσα σε αυτές τις συζητήσεις πολλοί άλλοι παράγοντες. Οι υπηρεσιακές πολλές φορές οι ιεραρχίες δεν παίρνουν μέρος. Εδώ είναι μία παρά μόνο στο τέλος. Εδώ είναι μια συμφωνία που πραγματικά παρήχθη μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν μιλώ μόνο για την περίοδο του κ. Κωτσιά, αλλά και προηγουμένως. Δηλαδή, αλλά κυρίως και για την περίοδο του κ. Κωτσιά, αλλά κυρίως μέσα από τη δουλειά των υπηρεσιακών παραγόντων και βεβαίως και άλλων ανθρώπων, συμβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει ένα παράδοξο πρωτού φύγουν από εκεί, να το επισημάνουμε και αυτό, ότι συνήθως βλέπεις τις αντιπροσωπείες να στέκουν κάτω από μία τέντα και τα μέσα ενημέρωσης να βρίσκονται ακριβώς απέναντι στον ήλιο και να τραβούν τις εικόνες. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Είναι τα μέσα ενημέρωση κατά την τέντα και η αντιπροσωπεία. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Να υπενθυμίσουμε και, αλλιώς και το τι τραβάνε και οι δημοσιογράφοι, έτσι, και ο τύπος. Τα τραβάνε σε εισαγωγικά βέβαια, εντάξει, αλλά πολλές φορές είναι επώδυνη η διαδικασία των εγκαλύπτων. Ήταν μια σοφή κίνηση δημόσιας διπλωματίας, ξέρω. Εντάξει, τα χαμόγελα περισσεύουν στις φωτογραφίες και όχι μόνο. Λογικό είναι, το αποτέλεσμα υπήρξε, η συμφωνία ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον το κομμάτι το διαδικαστικό. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε και στο τυπικό και στο ουσιαστικό μέρος του πράγματος και τα δύο είναι. Έτσι είναι, γιατί τα γεγονότα είναι πυκνά. Η κορύφωση, όπως μας είπε και ο Νίκος, είναι το διάστημα 11 και 12 Ιουλίου. Αλλιώς τα μεγάλες πολιτικές αποφάσεις θα πάρθουν κυρίως από την πλευρά των Σκοπίων και με, με τη συμβουλή τους και με το δημοψήφισμά τους. Εκεί έχουν ένα μακρύ πολιτικό αγώνα για το θέμα της συμφωνίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει όμως και ένα deadline που καθορίζεται από την τελική συμφωνία και λέει ότι όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα εξάμεινο, μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να διαβρωθεί η συμφωνία από το χρόνο. Το λέω τούτο, διότι υπήρξαν αιτιάσεις όλο αυτό το διάστημα που ξεδιπλωνόταν το μυστήριο περί τη συμφωνία, ότι θα είναι μακρόχρονη, θα διαρκέσει 2 χρόνια. Άρα η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν το σκεπτικό όσων έκαναν αυτά τα σχόλια, ότι θα είχε ενσωματωθεί κανονικά στο ΝΑΤΟ και θα είχε εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως θα είχαμε δώσει πολλά και εκείνη όχι. Νομίζω πάμε να ακούσουμε την κυρία Μογκερίνη. We don't run away. Δεν θα φύγουμε. It's okay. I think they still have a problem with the image. Good. Okay? Good. Okay. Everybody is okay? Yes?
If we manage to sign an historic agreement, you can also manage. Εάν μπορέσαμε να υπογράψουμε μια ιστορική συμφωνία, νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε και τα τεχνικά ζητήματα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα και για τις δύο χώρες. Αλλά είμαστε εδώ, Επίτροπος Χαν και εγώ, για να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη εν συνόλο και για τα Βαλκάνια φυσικά. Πράγματι, πρόκειται για μια ιστορική ημέρα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πρώτα βήματα αυτών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, των δύο υπουργών εξωτερικών, τους οποίους θα ήθελα να συγχαρώ για την άοκνη εργασία τους. Πολλοί άνθρωποι στέκονταν απέναντι στην πιθανότητα επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας, αλλά τελικά τα καταφέραμε χάρη στην αφοσίωση, στην δέσμευση και θα έλεγα στο σθένος, αλλά και στην ηγεσία καθώς και στην ελπίδα που εξέφρασαν οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί εξωτερικών καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς οι δύο ήμασταν σύντροφοι αυτής της προσπάθειας και είμαστε εδώ πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσουμε τις δύο πλευρές, διότι μας έκαναν περήφανους ως Ευρωπαίους μέσω της δικής τους ικανότητας, διά της διπλωματίας, διά του διαλόγου, να βρουν μια κοινά εποφελή λύση για αμφότερες τις πλευρές, σε μια λύση σε ένα πρόβλημα μάλλον που διαιώνιζόταν για κάποιες δεκαετίες. Και επιπλέον πρέπει να πω ότι ήταν ένα αγκάθι για τη Βαλκανική Χερσόνησο. Πιστεύω και ελπίζω ότι τώρα θα έχουμε μια νέα πηγή έμπνευσης για πολλούς στην περιοχή, έτσι ώστε να λάβουν γενναίες, θαραλέες αποφάσεις, μελλοντικά βήματα, καθώς και για ολόκληρη την Ευρώπη. Διότι αυτή η καιρή που διανύουμε δεν είναι καιρή όπου η διπλωματία και η σκληρή δουλειά δεν ανταμείβονται ποτέ, αντιθέτως αποτελούν μια πηξίδα. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία μας δείχνει το δρόμο στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, πως οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να επιληθεί με θετικό τρόπο μέσω της ηγεσίας, του θάρρους και φυσικά του διαλόγου. Πράγματι, μιλάμε για μια πολύ καλή μέρα για όλους μας. Τώρα υπάρχει η πραγματική σκληρή δουλειά που πρέπει να συνεχιστεί. Θα είμαστε αλληλέγγυοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε βήμα της εφαρμογής, έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία αυτή η διαδικασία μέσω όλων των διάβλων και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Διότι πράγματι είναι κάτι σημαντικό όχι μόνο για τις δύο πλευρές, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη και για τον κόσμο. Είναι μια ιστορική στιγμή για όλους μας. Ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα. Κάποια σχόλια για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Κοιτάξτε, ήδη ως Επιτροπή έχουμε συστήσει την αρχή των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον των πρώτων βημάτων. Εγώ περιμένω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δύο εβδομάδες θα λάβει αυτή την απόφαση που θα βασίζεται στις πρώτες βάσεις που θα υπάρξουν και πιστεύω ότι θα κινηθούμε προς την σωστή κατεύθυνση. Ακόμη περισσότερο σήμερα θα ανέμενα λοιπόν η σημερινή ημέρα να στείλει ένα θετικό σημάδι και να ενισχύσει τον άνεμο αλλαγής, αλλά και φυσικά μιας επικοδομητικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο, τόσο μεταξύ των δύο χωρών, όσο και ευρύτερα στη Βαλκανική. Η αντιπολίτευση και στις δύο χώρες εκφράζει κάποιες ανησυχίες. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Έχω επισκεφθεί τα Σκόπια πολλές φορές και είχαμε πολλά συνέδρια εκεί, θυμάμαι, τα οποία κράτησαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γνωρίζω ότι φυσικά μας πήρε πολύ χρόνο, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, μεταφορικά μιλώντας, για να φτάσουμε μέσα εδώ. Και όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, είναι μια ιστορική στιγμή. Αλλά και οι πολίτες του μέλλοντος θα αναγνωρίζουν ότι αυτή ήταν μια ιστορική στιγμή, έτσι ώστε να υπάρχει και για αυτήν τη χώρα μια προοπτική στο ΝΑΤΟ αλλά και στους υπόλοιπους θεσμούς. Πιστεύω ότι και η Ευρώπη θα δώσει μια θετική απάντηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και σαφώς θα πρέπει να
Κάνουμε τα επόμενα βήματα. Ταυτόχρονα μιλάμε για το τέλος μιας διαδρομής, αλλά και για την αρχή ενός νέου ταξιδιού, το οποίο οδηγεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τώρα, σε σχέση με την αντιπολίτευση, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θα δουν, αφού αναλύσουν τη συμφωνία, ότι πρόκειται για ένα καλό κείμενο, για έναν καλό συμβιβασμό. Και ένα συμβιβασμός είναι μια συμφωνία όπου όλοι κάτι πρέπει να δώσουν για να πάρουν κάτι. Και είναι μια προστιθέμενη αξία για αμφότερες πλευρές. Είμαστε εδώ σε ένα φανταστικό τοπίο και συζητούσαμε με τους δύο πρωθυπουργούς, με τους δύο υπουργούς εξωτερικών. Πολλά μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ανάπτυξης αυτού του κομματιού των Δυτικών Βαλκανίων σε επίπεδο τουρισμού κτλ. Μη λησμονούμε ότι και η Αλβανία γειτονεύει σε αυτή τη λίμνη, στις Πρέσπες φυσικά. Οπότε αυτή η συμφωνία πιστεύω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ευρωστία των πολιτών στην περιοχή και αυτό μετρά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, η δεύτερη απάντηση είναι από τον κύριο Χάνες. Ακούσαμε τον κύριο Χάν, ακούσαμε την...